Χαίρετε. Σήμερα παίζουμε Hannibal. Όπως βλέπετε το έχουμε στήσει μπροστά μας και ξεκινάμε κάποια ιστορικά στοιχεία για το παιχνίδι. Είναι ο δεύτερος Καρχιδονιακός πόλεμος. Βλέπουμε εδώ τον Ανίβα στην Ισπανία, έτοιμο να ξεκινήσει την προέλασή του προς τις Άλπεις. Ό,τι είναι μπλε ανήκει στην Καρχιδόνα. Και από την άλλη πλευρά, στη Ρώμη, βλέπουμε τους δύο υπάτους με τους στρατούς τους, ένα στη Σικελία και ένα στη Ρώμη. Το παιχνίδι είναι πολιτικοστρατιωτικό. Έχει μάχες, αλλά κυρίως κερδίζεται πολιτικά. Πώς κερδίζουμε το παιχνίδι? Αν πεθάνει ο Ανίβας, δεν χάνουν οι Καρχιδόνοι. Σημαντικότατο. Έχουν κάποιες πολιτικές συνέπειες βέβαια. Στο τέλος κάθε γύρου, οι οποίοι είναι 2, 4, 6, 8, 9, αυτοί οι 9 γύροι εδώ, στο τέλος κάθε γύρου ελέγχουμε ποιες επαρχίες είναι υπό την επιρροή καθενός από τους δύο παίχτες. Για παράδειγμα, βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ στην άκρη του ταμπλό, όποια επαρχία έχει κόκκινο σημαδάκι την ελέγχει η Ρώμη και όποια επαρχία έχει μπλε σημαδάκι την ελέγχει η Καρχιδόνα. Στον έλεγχο που κάνουμε στο τέλος κάθε γύρου, όποιος έχει μείον χάνει τόση πολιτική επιρροή από περιοχές που ελέγχει. Να το δούμε λίγο συγκεκριμένα. Σε αυτή την περιοχή βλέπουμε την Αφρική. Όλη αυτή είναι η περιοχή της Αφρικής. Όμοια, εδώ στην άκρη του ταμπλό, βλέπουμε την Αφρική. Η Αφρική χωρίζεται σε 4 επαρχίες. Εδώ πέρα φαίνονται η Νουμίδια Μάινορ, Νουμίδια Μάιορ, Λίμπια και Κάρθαγκο. Στο χάρτη βλέπουμε την Κάρθαγκο μόνη της, την Λίμπια βλέπουμε που είναι, την Νουμίδια Μάινορ και Νουμίδια Μάιορ. Βλέπουμε ότι κάθε επαρχία αποτελείται από έναν αριθμό περιοχών. Όποιος ελέγχει τις περισσότερες περιοχές μιας επαρχίας, ελέγχει την επαρχία και βάζει το σημάδι του στην άκρη του ταμπλό. Η πολιτική επιρροή κερδίζεται και χάνεται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Για παράδειγμα, να δώσουμε ένα παράδειγμα εδώ, στην Νουμίδια Μάιορ. Η Νουμίδια Μάινορ έχει 5 περιοχές. Αν κατά κάποιο τρόπο η Καρχιδόνα χάσει αυτές τις δύο, εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο η Καρχιδόνα της Νουμίδια Μάιορ. Αν χάσει και αυτόν, δεν τον έχει πια. Αν πάρει τον έλεγχο η Ρώμη αυτών των δύο περιοχών, η επαρχία δεν είναι υπό τον έλεγχο κανενός. Τώρα είναι της Ρώμης. Τώρα είναι της Καρχιδόνας. Το πιάσαμε, πιστεύω. Yeah. Στο τέλος λοιπόν κάθε γύρου ελέγχουμε την κατάσταση των επαρχιών. Αν ένας από τους δύο παίχτες έχει λιγότερες επαρχίες, όσες λιγότερες έχει, χάνει από μια περιοχή την επιρροή. Αν δηλαδή στο τέλος του πρώτου γύρου ο Ρωμαίος έχει 9 και ο Καρχιδόνιος 8, τότε ο Καρχιδόνιος πρέπει να χάσει από μία περιοχή τον έλεγχο. Όποια περιοχή θέλει. Από όποια θέλει. Δεν θα χάσει από εκεί που είναι στα όρια του να χάσει τον έλεγχο. Αν ήταν έτσι δηλαδή, δεν θα είχαν ένα ακόμα από την Νουμίδια Μάινορ. Μάιορ θα είχαν από εδώ. Ναι, λογικό. Λοιπόν. Αν κάποιος παίχτης κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού δεν έχει πια τέτοια markers να βγάλει, τότε χάνει. Αν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ο Ρωμαίος, όπως βλέπουμε εδώ την Ιταλία, ό,τι είναι κόκκινο, είναι η Ιταλία. Έχει τον έλεγχο μόνο της Ρώμης και τίποτα άλλο στην Ιταλία, χάνει. Εννοείται ότι αν πέσει η Καρχιδόνα, χάνουν οι Καρχιδόνοι, αν πέσει η Ρώμη, μετά από πολιορκία εννοώ, χάνουν οι Ρωμαίοι. Πώς παίζετε το παιχνίδι τώρα? Πάμε έναν τους γύρους.
Στην αρχή κάθε γύρου παίρνουμε ενισχύσεις. Εκτός από τον πρώτο γύρο. Που είναι το αρχικό setup όπως βλέπουμε εδώ. Για το αρχικό setup βλέπουμε ότι είναι ο ύπατος Longus στο Agrigentum και βλέπουμε την κάρτα του εκτός του ταμπλό με τους 8 Λεγιονάριους και είναι και ο ύπατος Σκυπίωνας, όχι ο Αφρικανός, στη Ρώμη και η κάρτα του εκτός ταμπλό με τους 8 Λεγιονάριους που κουβαλάει. Αντίστοιχα για τους Ρωμαίους βλέπουμε τον Χάσδρουμπαλ, τον στρατηγό στην Καρχιδόνα. Για τους Καρχιδόνιους, ναι. Βλέπουμε τον Χάσδρουμπαλ στην Καρχιδόνα, τον Χάνο στη Νέα Καρχιδόνα και τον Ανίβα στο Σάγκοντουμ. Και αντίστοιχα εκτός χάρτη, τον Χάσδρουμπαλ που είναι στην Καρχιδόνα με τους 2 Καρχιδόνιους, τον Χάνο που είναι στη Νέα Καρχιδόνα με τους 4 Καρχιδόνιους και τον Ανίβα που είναι στο Σάγκοντουμ με 8 στρατό, 2 ελέφαντες και 2 στρατηγούς που τους έχει μαζί του και τους κουβαλάει. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, όταν ένας στρατηγός κινείται, μπορεί να, από όπου περνάει, μπορεί να παίρνει στρατό, να παίρνει στρατηγούς ή να αφήνει στρατό και να αφήνει στρατηγούς. Χωρίς περιορισμό. Χωρίς περιορισμό. Το θέμα είναι ποιος είναι ανώτερος κάθε φορά. Για τους Καρχιδόνιους, ανώτερος είναι πάντα ο Ανίβας. Όλοι οι άλλοι είναι το ίδιο. Δηλαδή, κάθε φορά που ο Ανίβας είναι με κάποιους άλλους στρατηγούς, στην ίδια περιοχή, ο Ανίβας είναι το αφεντικό. Σε περίπτωση που δεν είναι ο Ανίβας εκεί, διαλέγει ο Καρχιδόνιος παίχτης. Ποιος Καρχιδόνιος στρατηγός είναι το αφεντικό. Και το κάνει fix ή το εκείνη την ώρα το λέει. Εκείνη την ώρα το λέει. Αν για παράδειγμα ο Γκίσγκο ήταν με τον Χάνο, θα μπορούσε ο Καρχιδόνιος όποτε θέλει να πει ποιος είναι το αφεντικό και να κουνήσει όλους τους υπόλοιπους. Αλλά μένει αφεντικό αυτός μέχρι την επόμενη φορά που ο Καρχιδόνιος παίχτης θα πει. Τώρα αλλάζω αφεντικό και είναι ο άλλος αφεντικό. Λοιπόν, για τους Ρωμαίους δεν ισχύει το ίδιο. Για τους Ρωμαίους οι δύο ύπατοι είναι ομοιόβαθμοι. Στην αρχή κάθε γύρω στις ενισχύσεις διαλέγει ο Ρωμαίος παίχτης ποιος από τους δύο ύπατους, αν θέλει, θα παραμείνει μέσα σαν προηγούμενος ύπατος, προκόνσουλ. Και παίρνει αυτό το μαρκεράκι επάνω στην κάρτα του. Παραμένει στο χάρτη δηλαδή με αυτό το μαρκεράκι επάνω και είναι υφιστάμενος των δύο καινούριων υπάτων που θα εκλεγούν για αυτό το γύρο. Στο reinforcement phase λοιπόν κάθε γύρου γίνονται εκλογές για το ποιοι ύπατοι θα ελέγχουν το στρατό της Ρώμης. Βλέπουμε εδώ δεξιά τις κάρτες των υποψήφιων υπάτων. Μπαίνουν και οι παλιοί μέσα, τις ανακατεύουμε και βγάζουμε δύο καινούριες. Το παιχνίδι είχε σαν add-on στο Kickstarter αυτά τα ξύλινα σταντής. Αυτά που έρχονταν μαζί με το παιχνίδι ήταν οι κάρτες, οι φιγούρες και tokens. Και tokens, ένα για κάθε στρατηγό. Mm-hmm. Λοιπόν, στο reinforcement phase λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνει ο καθένας είναι να πάρει ενισχύσεις. Πρώτα παίρνει κοινή φάση και για τους δύο ή... Κοινή φάση και για τους δύο. Πρώτα παίρνει ο Καρχιδόνιος ενισχύσεις. Παίρνει ένα στρατό, ένα CU, Combat Unit, θα το λέμε από εδώ και μπρος. Mm. Παίρνει ένα CU στην Καρχιδόνα ή με οποιοδήποτε στρατηγό στην Αφρική. Η οποία Αφρική, είπαμε, είναι αυτή εδώ η περιοχή. Παίρνει ένα CU αν η Νέα Καρχιδόνα είναι φιλική προς τους Καρχιδόνιους, είτε στη Νέα Καρχιδόνα, είτε με έναν στρατηγό οπουδήποτε στην Ιβηρία, που είναι τα κίτρινα στο χάρτη που βλέπουμε. Αν η επαρχία της Μπαέτικα, η οποία είναι αυτή η μικρούλα εδώ πέρα στην Ακρούλα, είναι φιλική στους Καρχιδόνιους, πάλι μπαίνει ένα CU ακόμα στη Νέα Καρχιδόνα ή με έναν στρατηγό στην Ιβηρία. Και τέλος, ένα CU, το τέταρτο για τους Καρχιδόνιους, μπαίνει όπου υπάρχει στρατηγός των Καρχιδόνιων ή στην Καρχιδόνα ή στη Νέα Καρχιδόνα. Όταν λες μπαίνει ένα CU, μπαίνει στην πόλη ή στην κάρτα του στρατηγού πάνω. Αν είναι στρατηγός σε αυτή την πόλη, ναι, την παίρνει ο στρατηγός. Τον παίρνει ο στρατηγός. Αλλιώς μένει στην πόλη. Αλλιώς μένει στην πόλη, ναι. Okay. Γι' αυτό είπαμε ότι το ένα της Καρχιδόνας μπαίνει ή στην Καρχιδόνα ή με στρατηγό στην Αφρική. Ναι, ναι.
Το ένα της Νέας Καρχιδόνας μπαίνει είμαι ή στη Νέα Καρχιδόνα είμαι στρατηγός στην Ιβηρία. Το ένα της Μπαέτικα ή στη Νέα Καρχιδόνα είμαι στρατηγός στην Ιβηρία. Και ένα με έναν στρατηγό καρχιδονιακό όπου κι αν είναι ή στη Νέα Καρχιδόνα ή στην Καρχιδόνα. Αυτές είναι οι ενισχύσεις από στρατό στην αρχή κάθε γύρου για τους Καρχιδόνιους. Για τους Ρωμαίους, ο Ρωμαίος παίρνει 5 λεγιονάριους ενισχύσεις. Από αυτούς τους 5, οι 3 πρέπει να μπουν κάπου στην Ιταλία, η οποία Ιταλία είναι οι κόκκινες επαρχίες στο χάρτη. Οι άλλοι 2 μπορούν να μπουν οπουδήποτε αλλού στο χάρτη, με στρατηγό. Πρώτον, ή θα μπουν όλοι στη Ρώμη ή με Ρωμαίους στρατηγούς. Τα 3 από τα 5 πρέπει να μπουν στην Ιταλία. Τέλος. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις. Έχουμε και μία προϋπόθεση τώρα για τους στρατούς των υπάτων. Οι 2 κόνσουλες πρέπει να έχουν τουλάχιστον 5 λεγιονάριους ο καθένας. Σε περίπτωση που δεν έχουν, πρέπει να μπουν με αυτούς. Okay. Οι ενισχύσεις. Για να συμπληρώσουν τουλάχιστον 5. Μία λεγιώνα, ξέρω εγώ, περίπου. Ναι. Λοιπόν, μετά, ο Ρωμαίος κάνει εκλογές. Διαλέγει ποιος από τους 2 κόνσουλες θα γίνει προκόνσουλ. Βάζει την καρτούλ, το προκόνσουλ μάρκερ, επάνω στο στρατηγό. Βγάζει το στρατό του άλλου, τον βάζει επάνω στο χάρτη. Παίρνει το στρατηγό, το βγάζει έξω, παίρνει την κάρτα του με τις άλλες, ανακατεύει τις άλλες, βγάζει 2 καινούργιους στρατηγούς και διαλέγει πού θα μπουν. Οι 2 καινούργιοι κόνσουλες που θα βγουν πρέπει να μπουν σε περιοχή που υπάρχει τουλάχιστον 5 σιγιούς. Okay. Έτσι, κάθε κόνσουλας πρέπει να έχει 5 νοματέους. Εντάξει. Λοιπόν, ας τον ξαναβάλουμε αυτόν εδώ που ήταν. Και συνεχίζουμε. Ποιος παίζει πρώτος? Στην αρχή κάθε γύρου είναι να παίξει πρώτος ο Καρχιδόνιος. Μπορεί όμως ο Ρωμαίος να παίξει ένα από 2 είδη καρτών για να παίξει αυτός πρώτος. Αυτές οι 2 κάρτες είναι οι campaign κάρτες, κάρτες εξαρτίας. Υπάρχουν 2 ειδών, η minor campaign και η major campaign. Αν θέλει λοιπόν ο Ρωμαίος, στην αρχή κάθε γύρου λέει δεν θα παίξει εσύ πρώτος Καρχιδόνιε, θα παίξω εγώ πρώτος και θα παίξω αυτή την κάρτα major campaign ή αυτή την κάρτα minor campaign. Εντάξει. Τη θυσιάζει για το τέλος. Όχι, τέλος. Την παίζει. Την παίζει. Okay. Την παίζει. Δεν την παίζει ούτε για τους πόντους, γιατί όπως θα δείτε εδώ πέρα οι κάρτες έχουν ένα event στο κάτω μέρος της κάρτας και κάποιους πόντους πάνω αριστερά. Δεν την παίζει για κάτι συγκεκριμένο, μπορεί να την παίξει για ό,τι θέλει. Mm-hmm. Αρκεί όμως να πει δεν θα παίξεις εσύ πρώτος Καρχιδόνιος, θα παίξω εγώ πρώτος, να μία campaign κάρτα και θα σου πω τώρα γιατί θα την παίξω. Θα πούμε λίγο παρακάτω τι μπορούμε να κάνουμε κάθε κάρτα. Πώς φαίνεται ότι μία κάρτα είναι campaign, το λέει πάνω. Το γράφει εδώ που γράφει Triumph. Ναι. Οι κάρτες campaign γράφουν minor campaign ή major campaign. Okay, okay. Αυτή τη στιγμή είναι ανακατεμένες μέσα στο deck. Εντάξει, φαίνεται πάντως. Να το. Minor campaign. Α, ωραία. Λοιπόν, σε περίπτωση που ο Ρωμαίος πει δεν θέλω να παίξω εγώ πρώτος και ας έχει κάρτα campaign, ο Καρχιδόνιος διαλέγει ποιος θα παίξει πρώτος. Εντάξει, υπάρχει μια σκοπιμότητα στο ποιος θα παίξει πρώτος. Γιατί? Όπως βλέπετε εδώ, κάθε γύρο παίρνουμε στο χέρι μας τόσες κάρτες όσο γράφει εδώ. Στους 3 πρώτους γύρους από 7, στους 3 δεύτερους από 8, στους 3 τρίτους από 9. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή και παίζουμε μέχρι να μας τελειώσουν οι κάρτες από το χέρι. Εναλλάξει. Κάποιες φορές ένας παίχτης μπορεί να παίξει 2 κάρτες συνεχόμενες. Οπότε να του τελειώσουν πιο γρήγορα οι κάρτες από το χέρι. Μπορεί να παίξει όσες κάρτες θέλεις ή μέχρι. Όχι. Μία παίζεις, αλλά κάποιες κάρτες μπορείς να τις παίξεις σαν reaction. Α, okay. Σε παίξιμο του αντιπάλου. Ναι. Οπότε να σου τελειώσει το χέρι πιο γρήγορα. Ναι. Υπάρχει περίπτωση σε έναν γύρο να παίξει κάποιος τελευταίος και στον επόμενο να παίξει πάλι πρώτος. Είναι πάρα πολύ δυνατό κόμπο αυτό και μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στο παιχνίδι. Γι' αυτό είναι
υπάρχουν σκοπιμότητες στο ποιος θα παίξει πρώτος σε ένα γύρο. Ναι. Λοιπόν, τώρα, τελειώσαμε με τις ενισχύσεις. Δεύτερη φάση του παιχνιδιού είναι το να παίζουμε τις κάρτες από το χέρι. Παίζουμε ένα αλλάξ, όπως είπαμε ποιος παίζει πρώτος, το είπαμε. Παίζουμε ένα αλλάξ τις κάρτες μέχρι να μας τελειώσουν. Στην τρίτη φάση θα ξαναέρθουμε στο παίξιμο καρτών, γιατί είναι το πιο μεγάλο του παιχνιδιού. Τρίτη φάση είναι Winter Attrition, που πέφτουνε κορμιά λόγω χειμώνα. Τι γίνεται στο Winter Attrition? Ελέγχουμε το πού είναι οι στρατοί μας και αν είναι σε εχθρική περιοχή, οι οποίοι εχθρικές περιοχές για τους καρχιδόνιους είναι αυτές που έχουν κόκκινο σημαδάκι ή αυτά τα άσπρα σημαδάκια. Κόκκινο τυπωμένο στο ταμπλό. Κόκκινο, αυτό. Α, οκ. Okay. Κόκκινο ή αυτό. Okay. Τι είναι το καθένα? Αυτά είναι tribes, είναι φυλές. Mm-hmm. Εχθρικές και για τους δύο. Αυτά τα μπλε είναι φυλές, φιλικές προς τους Καρχιδόνιους και εχθρικές προς τους Ρωμαίους. Αυτό είναι μια περιοχή που την ελέγχει ο Ρωμαίος. Αν ο Καρχιδόνιος τελειώσει το γύρο του πάνω σε μια κόκκινη περιοχή ή σε μια εχθρική φυλή, τότε ρίχνει Winter Attrition. Mm-hmm. Το Winter Attrition είναι, το Attrition Table είναι εδώ. Η επάνω στήλη είναι πόσοι στρατοί υπάρχουν στην περιοχή και η αριστερή στήλη είναι το τι θα φέρει στο ζάρι για το πόσο θα χάσει. Το ζάρι τι είναι εδώ? Το ζάρι, το συγκεκριμένο, είναι από το 1 ως το 6 το κλασικό ζάρι. Okay. Και το 6 και 7 είναι να κουβαλάς ελέφαντα? Όχι. Από το 1 στο, στο Winter Attrition, από το 1 στο 6 okay. Είναι δυνατές πιθανότητες okay. να φέρεις. Okay. Όταν κατά τη διάρκεια που κουνιούνται οι στρατηγοί, αν περάσουν τέτοιο πέρασμα, πέρασμα mm-hmm. ρίχνουν πάλι attrition. Okay. Αυτό είναι πέρασμα όχι άλπαιων, ενώ αυτό είναι πέρασμα άλπαιων. Α, είναι τελείες και παύλες. Τελείες και παύλες, ναι. Στις τελείες ρίχνει το ζάρι και ό,τι φέρει σαν attrition, κανονικά. Στις παύλες είναι με μείον 2. Okay. Κάποιες περιοχές, κάποιες φορές. Είναι πιο εύκολες οι παύλες. Είναι πιο εύκολες οι παύλες, δεν είναι οι Άλπες, δεν έχουν χιόνια, δεν έχουν. Ναι, ναι. Υπάρχουν κάρτες που μπορεί να παίξει ο αντίπαλος και όταν περνάει ένα πέρασμα, mm-hmm. να έχει συν 1 ή συν 2 στο ζάρι, να είναι πιο δύσκολο. Modifier, okay. Ναι, να έχει ένα modifier. Λοιπόν, αυτή είναι η τρίτη φάση, το Winter Attrition. Mm-hmm. Είπαμε ότι ένας στρατηγός όταν κινείται μπορεί να αφήνει στρατό πίσω του. Δεν είναι, μπορεί να υπάρχει και αυτή η κατάσταση δηλαδή. Ή αυτή η κατάσταση. Σκέτα κομμάτια. Σκέτα κομμάτια επάνω στο χάρτη. Yeah. Βέβαια ένα κομμάτι μόνο του, με ένα, μπορεί να το κάνει ο Βεράνο αντίπαλος, αν έχει 5 νοματέους δικούς του και περπατήσει πάνω του. Ένα διάρρη δεν μπορεί να γίνει ποτέ ο Βεράν. Okay. Ένας άσος με ένα στρατηγό δεν μπορεί να γίνει ποτέ ο Βεράν. Έτσι ένα σκέτος άσος όμως. Mm. Γίνεται ο Βεράν. Λοιπόν. Ο Βεράν σημαίνει ότι βγαίνει από το χάρτη. Όπως περπατάει ο στρατηγός, τον πατάει, βγαίνει από το χάρτη και συνεχίζει ακάθεκτος. Okay. Ναι. Η τέταρτη φάση είναι η πολιτική απομόνωση. Τι γίνεται τώρα? Στην τέταρτη φάση ελέγχουμε αν τα political markers, αυτά εδώ, το κάθε ένα που υπάρχει στο χάρτη επικοινωνεί με στρατό δικό μας, λιμάνι δικό μας ή φυλή δικιά μας. Παράδειγμα, αν ο Ρωμαίος πάρει τον έλεγχο αυτής της περιοχής και δεν πρέπει να περνάει από πέρασμα, αυτό εδώ το political marker του Ρωμαίου δεν επικοινωνεί ούτε με δικιά του φυλή, ούτε με δικό του λιμάνι, ούτε με δικό του στρατό, γύρω-γύρω, πουθενά. Άρα στην τέταρτη φάση αυτό θα φύγει. Για βάλτε λίγο πάλι. Υπάρχει φίλη. Τώρα αυτό επικοινωνεί. Αυτό εδώ δεν είναι λιμάνι. Όχι, με δικιά του όμως μονάδα. Αυτό εδώ είναι πέρασμα. Δεν πρέπει να περνάει. Άρα, από πέρασμα. Δεν μετράει, έτσι, λόγω okay. πέρασμα δεν περνάει από κανένα πέρασμα okay. και επικοινωνεί με δύο φυλές εχθρικές. Άρα όχι, τέρμα. Του, άρα τέλος. Okay. Θα φύγει. Κατανοητό. Αν αυτό ήταν εδώ. Αυτή η φυλή είναι προσκύμενη στους. Σε κανέναν. Σε κανέναν. Άρα υπάρχει φυλή προσκύμενη στους Ρωμαίους? Όχι. Άρα. Μόνο οι Καρχιδόνιοι επωφελούνται από αυτές τις δύο που είναι δικές τους και από αυτήν εδώ κάτω. Mm-hmm. Τους Βρούτιους. Αν ήταν εδώ, βλέπουμε ότι
επικοινωνεί με λιμάνι ρωμαϊκό. Αφού υπάρχει κενό όμως. Δεν έχει σημασία. Αν ήταν έτσι. Αν δεν παρεμβάλλεται κάτι να τον κόβει, εννοείς. Τότε αυτό θα φεύγε. Okay. Τώρα όμως που είναι έτσι, δεν είναι απομονωμένο. Ναι. Θα μπορούσε να επικοινωνεί και με περισσότερους κύκλους. Ναι, ναι, άμα ήταν εδώ, ας πούμε. Και να μην το κόβει. Αρκεί να μην το κόβει. Το line, ας πούμε. Να μην κόβει το μπλε. Ναι. Ανέξω, ναι. Πρόσεξε, αν αυτό ήταν εδώ και έτυχε και ήταν έτσι. Αυτό το political marker επικοινωνεί με ένα στρατό ρωμαϊκό. Δεν φεύγει. Δεν είναι isolated. Ναι, ναι, ναι. Αν ήταν έτσι όπως το έκανες και ήταν εδώ, δεν επικοινωνεί γιατί υπάρχει υπέρασμα. Ναι. Αν ήταν έτσι, επικοινωνεί. Γιατί δεν τον κόβει ο καρχιδόνας. Δεν τον κόβει κανένας. Επικοινωνεί με τη Ρώμη, που είναι λιμάνι. Και φαντάζομαι θέλεις να επικοινωνεί γιατί αλλιώς έχει impact αυτό αν δεν επικοινωνεί, έτσι. Θέλεις να επικοινωνεί για να μείνει. Για να μείνει. Γιατί στην τέταρτη φάση κάθε γύρου ελέγχουμε την απομόνωση των political markers. Και ό,τι δεν επικοινωνεί φεύγει. Ό,τι δεν επικοινωνεί φεύγει. Okay. Ναι. Ποιο φεύγει πρώτο είναι ανάλογα με το σενάριο. Στο δικό μας το σενάριο που παίζουμε τώρα ξεκινάμε από τη Ρώμη. Ο Ρωμαίος τσεκάρει πρώτος. Λοιπόν, ξαναλέω, απομονωμένο είναι ένα political marker όταν δεν επικοινωνεί με στρατό δικό του, λιμάνι δικό του ή φυλή δικιά του, όχι μέσω περασμάτων. Οκ. Okay. Συνεχίζουμε. Έχει τρελό positioning το παιχνίδι, έτσι. Εννοείται. Να δείξω λίγο τώρα, Ευαγγέλη. Όπως βλέπετε εδώ στην Ιβηρία, όλα ξεκινάνε καρχιδονιακά, εκτός από την επαρχία της Ιντουμπέντα. Αν δείτε εδώ πέρα στην άκρη, οι Ρωμαίοι έχουν 2, 4, 6, 8, 9 επαρχίες δικές τους και οι Καρχιδόνοι έχουν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Συνολικά είναι 18. Ξεκινάμε όμως το παιχνίδι με 9, 7. Μία Ιταλική περιοχή εδώ, δεν την ελέγχει κανένας. Και ο Ρωμαίος μπορεί να βάλει political markers εδώ, να την πάρει, στο isolation όμως αυτό θα φύγει, αν όλα μείνουν έτσι. Άρα θα ελέγχει μόνο τα δύο. Αν προλάβει ο Καρχιδόνιος και βάλει εδώ ένα τέτοιο, τρία, την ελέγχει. Οπότε θα μπει εδώ, αυτό. Όμοια με την Ιντουμπέντα, αν προλάβει ο Ρωμαίος και βάλει στα δύο λιμάνια, μετά μπορεί να βάλει άλλα δύο και να πάρει τον έλεγχο. Γιατί η Ιντουμπέντα έχει 2, 4, 6, 7 περιοχές, άρα θέλει να ελέγχει 4. Αν προλάβει ο Καρχιδόνιος και βάλει στα λιμάνια, δεν μπορεί να χτυπιέται ο Ρωμαίος και να βάλει, λόγω του political isolation, θα τα χάσει. Θα τα χάσει. Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε και λίγο στο metagaming. Ναι, ναι. Αλλά... Όχι, είναι μέρος της στρατηγικής. Είναι μέρος της στρατηγικής, ακριβώς. Αμέσως μετά το political isolation, τσεκάρουμε τη νίκη. Λοιπόν, ελέγχουμε το πόσες politically significant επαρχίες. Δηλαδή, όπως βλέπουμε εδώ, είναι η επαρχία της Μασσαλίας. Η επαρχία της Μασσαλίας υπάρχει. Κάποιος ενδεχομένως να πάρει τον έλεγχο αυτήνης, αλλά δεν ενδιαφέρει κανέναν ποιος έχει τον έλεγχο της Μασσαλίας. Οι επαρχίες οι οποίες μας ενδιαφέρει ποιος έχει τον έλεγχο είναι οι επαρχίες στην Ιβηρία, οι κίτρινες, οι επαρχίες στην Αφρική, Σαρδινία, Κορσική, Σικελία με τις Σιρακούσες χώρια επαρχία και όλη η Ιταλία. Αυτές υπάρχουν στον πίνακα στην άκρη του ταμπλό. Άρα οι υπόλοιπες είναι πιο πολύ για connectivity, για πέρασμα και networking. Ακριβώς, ακριβώς. Και για κάτι ακόμα. Θα το πούμε παρακάτω. Okay. Τελειώσαμε τη διάρθρωση του γύρου. Πάμε τώρα στο κυρίως παιχνίδι που είναι strategy card phase. Τι γίνεται ακριβώς σε αυτή τη φάση. Για τις political significant territories μετράμε ποιος ελέγχει πόσες. Αν δηλαδή στο τέλος του πρώτου γύρου παραμείνει η αρχική κατάσταση,
Ο Ρωμαίος ελέγχει 9 και ο Καρχιδόνιος 7. Πρέπει να χάσει, από δύο περιοχές τον πολιτικό έλεγχο. Όπως για παράδειγμα από εδώ. Και ακόμα και από την ίδια επαρχία μπορεί να είναι. Ναι. Okay. Από όπου θέλει. Λοιπόν. Άρα είναι πλήγμα. Είναι σε πονάει να είσαι πίσω. Γιατί... Ναι. Σε πονάει να είσαι πίσω. Δεν θες να είσαι πίσω. Και δεν θες να χάνεις μάχες. Γιατί το να χάσεις μία μάχη σου επιβάλλει να χάσεις political control. Να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη, ναι. Το ακούω τώρα από πρώτη φορά. Άρα, το αν κάποιος, ας πούμε, είναι πίσω 3-4 και είναι μείον 3-4, πάρει ένα προβάδισμα αρχικό, είναι μετά δύσκολο να κάνει κάτι από άλλο. Δεν είναι δύσκολο. Θα χάνει πολύ δεν είναι δύσκολο, αλλά θα πρέπει να ρίχνει το βάρος του παίξηματός του στο να παίρνει τον έλεγχο περιοχών. Ναι, να γυρίσει στρατηγική προς τα εκεί. Πρόσεξε. Τώρα είναι 9-7. Ναι. Τώρα είναι 8-8. Ναι. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να συμβεί μέσα σε ένα γύρο. Mm-hmm. Το πιο πιθανό να συμβεί είναι αυτό. Mm-hmm. Το 8-7. Το πιάσαμε. Ναι, ναι, ναι. Να γίνει ουδέτερη και όχι να την πρώτα πάρει. Να γίνει ουδέτερη και μετά να την πάρει ο άλλος. Ναι, λογικό. Θα πούμε παρακάτω γιατί και θα καταλάβεις το μηχανισμό. Ναι. Λοιπόν, πάμε στις κάρτες. Κάθε κάρτα. Προφανώς ο καθένας έχει τον deck του, έτσι. Όχι. Ένα deck είναι. Κοινό είναι. Κοινό είναι. Okay. Κάτσε να σου βγάλω εδώ να δεις το. Κάθε κάρτα έχει ένα νούμερο πάνω αριστερά. Ένα, δύο ή τρία. Δεν έχει παρακάτω από ένα, δεν έχει παραπάνω από τρία. Επίσης κάθε κάρτα έχει ένα event, ένα γεγονός, το οποίο το περιγράφει από κάτω. Πες μου ότι την το εικόνα. Πες για δύναμη είτε για το event. Περίμενε. Το νούμερο είτε θα είναι κόκκινο, είτε θα είναι μπλε, είτε θα είναι και κόκκινο και μπλε. Mm-hmm. Αν είναι κόκκινο, το event μπορεί να το παίξει μόνο ο Ρωμαίος. Αν είναι μπλε, το event μπορεί να το παίξει μόνο ο Καρχιδόνιος. Αν είναι και κόκκινο και μπλε, το event μπορεί να το παίξει είτε ο μεν είτε ο δε. Κάθε κάρτα έχει τις εξής χρήσεις. Πρώτη χρήση, να παίξεις μια κάρτα για το event. Αν είμαι ο Καρχιδόνιος και η κάρτα έχει λίγο μπλε χρώμα ή πολύ μπλε χρώμα, την παίζω για το event. Κάνω ό,τι λέει και τέλος. Προφανώς από αυτό που λέει. Ακριβώς. Κάποιες κάρτες, αν παιχτούν για το event, αφαιρούνται από το παιχνίδι. Πώς φαίνεται αυτό? Γράφουν removed from game if played for event. Okay. Λοιπόν, αυτό έχει σημασία γιατί γίνεται reshuffle στο deck. Mm-hmm. Κάποια στιγμή τελειώνει. Λοιπόν, η δεύτερη χρήση που μπορεί να έχει μια κάρτα είναι για τους πόντους. Όπως ακριβώς το είπες, Βαγγέλη. Οι πόντοι φαίνονται εδώ πάνω αριστερά. Τι μπορείς να κάνεις στους πόντους? Πρώτον, να ενεργοποιήσεις ένα στρατηγό. Και τέλος. Δεύτερον, αν είναι τριάρα κάρτα, να φτιάξεις ένα στρατό. Γι' αυτό έχει το σηματάκι εδώ πάνω. Mm-hmm. Κάθε τριάρα κάρτα έχει ένα στρατιωτάκι εδώ πάνω για να σου υπενθυμίζει ότι μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις για να φτιάξεις ένα στρατό. Ένα CU. Ένα CU, ακριβώς. Και τέλος, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τους πόντους για να αποκτήσεις πολιτική επιρροή σε μία περιοχή. Το να αποκτήσεις πολιτική επιρροή σε μία περιοχή είναι δύο τρόποι. Αν, για παράδειγμα, είναι κενή πολιτικής επιρροής, βάζεις το δικό σου, πάει ο πρώτος πόντος. Ένα για ένα. Ένα για ένα. Πρέπει να συνδέεται γειτονικά με την πόλη. Όχι. Μπορείς να το βάλεις όπου θες. Και εδώ, για παράδειγμα. Να πεταχτώ στον άλλο άκρο χάρτη. Ναι. Όπου θες. Στέλνω και για πόλους. Το θέμα είναι ότι στην τέταρτη φάση κάθε γύρους θα ελέγξουμε για το political isolation. Επίσης, αν ένας δικός σου στρατηγός είναι πάνω σε εχθρική περιοχή, για έναν πόντο από τους πόντους της κάρτας, μπορείς να πάρεις εσύ τον έλεγχο. Το κάνεις switch σε δικό σου. Ναι. Okay. Αν δηλαδή ήταν εδώ ο Ανίβας και έπαιζα αυτή τη διάρα κάρτα εδώ πέρα για πολιτικούς πόντους, mm. Ο ένας μπορούσε να είναι αυτός και ο άλλος αυτός.
Α, το χρησιμοποιείς όλο, δεν είναι ο Κέσης το διάρρη. Το χρησιμοποιείς το ένα για το ένα και το άλλο για το άλλο. Okay. Ναι. Αυτό που δεν είπα είναι ότι τους πόντους ή θα τους χρησιμοποιήσεις για να ενεργοποιήσεις έναν στρατηγό και τέλος, ή θα τους χρησιμοποιήσεις για να βάλεις political control markers και τέλος, ή θα τους χρησιμοποιήσεις για να βγάλεις ένα στρατό. Ανακάρτα. Και τέλος. Κάθε κάρτα έχει μία χρήση. Δεν μπορείς τους δύο πόντους για political markers και τον άλλο πόντο να ενεργοποιήσεις ένα στρατηγό. Λοιπόν, το πώς βάζουμε political control markers το είπαμε. Το πώς βγάζεις στρατό με μία τριάρα κάρτα εκεί που έχει στρατηγό και η επαρχία είναι δικιά σου, φιλική, εκεί μπορείς να βγάλεις ένα στρατό. Αν δηλαδή ήταν έτσι η οροσπέδα, αυτή η επαρχία, δεν μπορεί με τριάρα κάρτα να βγάλει ο Καρχιδόνιος στρατό εκεί, γιατί δεν έχει τον έλεγχο της επαρχίας. Αν ήταν έτσι, θα μπορούσε. Λοιπόν, να σου πω κάτι τελευταίο. Ναι. Είπες ότι με ένα πόντο παίρνεις political έλεγχο σε περιοχή άδεια. Ναι. Μπορείς να πάρεις σε περιοχή που είναι ανάποδο το political control του άλλου ή όχι? Μόνο αν έχεις εκεί στρατό. Μόνο με στρατό, έτσι. Okay. Λοιπόν, αν δηλαδή βρεθεί ένας Ρωμαίος εδώ. Στρατό ή στρατηγό? Στρατό. Στρατό. Μπορεί να περπατάει ο Ρωμαίος ύπατος εδώ και να αφήνει ένα στρατό σε όλα και να μην κάνει τίποτα ο Καρχιδόνιος, μπορεί να πάρει, παίξει τρεις πόντους, θα πάρει και το στρες από εκεί. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ενεργοποίηση των στρατηγών. Όταν υπάρχει στρατηγός, θεωρείται ότι υπάρχει και στρατός, γιατί πάνω έχει μονάδες, έτσι. Ενδεχομένως κάποιοι στρατηγοί να μην έχουν στρατό μαζί τους. Να ξεμείνουν. Ναι. Ή να τους στείλεις κάπου να κάνουν μια δουλειά, να πάρουν, να μαζέψουν στρατό και να τον πάνε κάπου. Λοιπόν, τώρα, φαίνονται τα νούμερα του Ανίβα. Κάθε στρατηγός λοιπόν έχει δύο νούμερα βασικά. Στο κυκλάκι είναι το strategy rating. Τι στρατηγός είναι. Και στο τετραγωνάκι είναι το battle rating. Το πόσο καλός είναι στις μάχες. Αυτά τα νούμερα ξεκινάνε από το 1 και τελειώνουν στο 4 για το battle rating. Να το δείξουμε και σε μια μινιατούρα, παρόλο που παίζουμε με τα... γιατί υπάρχει και επιλογή σε μινιατούρες, έτσι. Μισό λεπτό να βρω τον Ανίβα. Να τους. Υπάρχουν και εκεί τα νούμερα, Και μπροστά και πίσω. Τέλειο. Στο κυκλάκι λοιπόν είναι το strategy rating. Θα είναι 1 ή 2 ή 3. Και αυτό μας δείχνει το τι κάρτα και πάνω και μεγαλύτερη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενεργοποιήσει αυτό το στρατηγό. Οι στρατηγοί με strategy rating 1 στο κυκλάκι τους δηλαδή ενεργοποιούνται με κάρτες άσους 2 και 3. Άρα είναι καλύτερη. Είναι καλύτερη. Οι στρατηγοί με 3 στο κυκλάκι τους, όπως ο Χάνο εδώ πέρα, ενεργοποιούνται μόνο με τριάρια κάρτες. Κομπλέ. Εδώ ο Γκίσγκο που είναι μαζί με τον Ανίβα ενεργοποιείται με διάρι και τριάρι κάρτα. Όπως υπάρχει δεσάρι. Στο strategy rating όχι. 1, 2, 3. Στο battle rating που είναι στο κουτάκι είναι 1, 2, 3, 4. Όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερο. Γιατί είναι το πόσες battle cards extra παίρνει αυτός ο στρατηγός στη μάχη. Άρα προφανώς ο Ανίβας είναι ο καλύτερος. Έχει το χαμηλότερο strategy rating και το μεγαλύτερο. Ο Ανίβας και ο Σκυπίωνας Αφρικανός από τους Ρωμαίους. Είναι καλό να έχουν χαμηλό strategy rating και ψηλό battle rating. Το 1-4, δηλαδή. Το 1-4 είναι το καλύτερο. Γιατί τους ενεργοποιήσουμε οποιαδήποτε κάρτα και γιατί άμα πάνε σε μια μάχη τσιμπάστες συν 4 κάρτες. Okay. Battle cards. Λοιπόν, είπαμε ότι ενεργοποιείς τον στρατηγό παίζοντας μια κάρτα. Είπαμε τι κάρτα χρειάζεται να ενεργοποιήσει κάθε στρατηγό και τι κάνει αυτός ο ενεργοποιημένος στρατηγός. Έχει 4 πόντους κίνησης. Okay. Οι πόντοι κίνησης φαίνονται εδώ. Σε μια σύνδεση με δρόμο ξοδεύεται ένας πόντος κίνησης. Σε μια σύνδεση σε στενά ξοδεύουμε 2 πόντους κίνησης, τα οποία στενά είναι εδώ και στο Γιβραλτάρ. Μην κουνάστε εδώ την κάμερα. Το ίδιο σχήμα. Σε πέρασμα Άλπαιων ή σε πέρασμα όχι Άλπαιων, πάλι 2 πόντοι κίνησης. Αυτά. Τέλος. 4 πόντοι κίνησης στο στρατηγό,
ελεύθερο να κουνηθεί. Το θέμα ποιο είναι. Είπαμε ότι όπως κουνιέται ο στρατηγός μπορεί να παρατάει στρατό ή να ρουφάει στρατό από εκεί που περνάει. Να δείξουμε λίγο κάτι συγκεκριμένο σε αυτό το παιχνίδι. Έστω ότι είναι ο Σκυπίωνας εδώ και ο Ανίβας εδώ. Και ενεργοποιείται ο Σκυπίωνας. Και περπατάει. Πάει ένα εδώ, δύο εδώ. Από τη στιγμή που θα πάει σε γειτονική περιοχή από τον από αντίπαλο στρατηγό, ξεκινάει μία φάση αντίδρασης, η οποία είναι το. Είναι κάπως έτσι. Ανίβα, ήρθανε εχθροί πλάι σου. Μήπως θα πας να τους κάνεις interception, να τους αναχαιτήσεις. Αν θέλει ο Ανίβας, ρίχνει το ζάρι. Αν φέρει ίσο ή μικρότερο με το battle rating, το τεσάρι του δηλαδή, τότε τους αναχαιτίζει. Και τι γίνεται, ο Σκυπίωνας πάει πίσω και ο Ανίβας πάει εδώ. Gain ground. Ναι. Αν θέλει ο Σκυπίωνας... Προχωρητικά ή επιλεκτικά ο Ανίβας προχωράει. Αν θέλει ο Ανίβας, ρίχνει ζάρι αναχέτησης. Όχι, όχι. Αν ρίξει και αναχαιτήσει, το έδαφος το παίρνει αν θέλει ή όχι. Έρχεται ο Σκυπίωνας εδώ. Ναι, ρίχνει τέσσερα. Ανίβα, θα αναχαιτήσεις. Ναι, λέει ο Ανίβας, θα προσπαθήσω. Ρίχνει το ζάρι. Ναι. Αν φέρει από ένα ως τέσσερα, υποχρεωτικά θα πάει εδώ. Α, γίνονται και οι δύο κινήσεις υποχρεωτικά. Ναι. Okay. Αν θέλει ο Σκυπίωνας, πάει πίσω και δεν γίνεται μάχη. Okay, okay. Ο Σκυπίωνας θα αποφασίσει που θα πάει, που θα υποχωρήσει. Αν θέλει, θα πάει πίσω και δεν θα γίνει μάχη. Αν μείνει, θα γίνει. Αν μείνει, θα γίνει μάχη. Επειδή ο Ανίβας πέτυχε στην αναχέτηση, θα έχει μία battle card bonus. Ωραία. Και θέλει να φέρει το rank του και πάνω, έτσι. Το rank του και κάτω. Και κάτω. Το battle rating και κάτω. Το battle rating. Αν ο Ανίβας δεν θέλει να κάνει αναχέτηση, ο Σκυπίωνας συνεχίζει την κίνησή του κανονικά. Ξεκίνησε από εδώ, είπαμε, πήγε 1-2, μπορεί να πάει 3-4. Αν θέλει να έρθει στον Ανίβα, μπορεί να πάει 1-2. Θες να αναχαιτήσεις? Όχι, λέει ο Ανίβας. Τρία. Τώρα ο Ανίβας, αν θέλει, μπορεί να κάνει avoid battle, να αποφύγει τη μάχη. Ρίχνει πάλι το ζάρι, πρέπει να φέρει όσο το battle rating ή κάτω και κάτω, και αν πετύχει, πάει ένα πίσω. Ή εδώ, ή εδώ, ή εδώ. Δεν μπορεί να πάει να περάσει από πέρασμα, δεν μπορεί να περάσει από στενό, δεν μπορεί να πάει σε εχθρική φυλή. Εντάξει. Σε περίπτωση που πετύχει το avoid battle του Ανίβα, τότε ο Σκυπίωνας μπορεί να επιλέξει να τον καταδιώξει, αν έχει πόντους κίνησης. Ξεκίνησε από εδώ. Ήρθε 1-2-3 και ο Ανίβας έκανε avoid battle εδώ. Πρέπει να ρίξεις το ζάρι για το δικό του battle rating, να φέρει το battle rating και κάτω, και αν το πετύχει, μπορεί να πάει εδώ. Αν δεν το πετύχει, κάθεται στα αυγά του. Έτσι. Αν το πετύχει και πάει εδώ και τον καταδιώξει, τότε ο Ανίβας έχει πάλι την επιλογή να κάνει avoid battle. Κάθε όμως χαμένο avoid battle σου κόβει μια battle card από την επερχόμενη μάχη. Έτσι. Λοιπόν, ο Ανίβας δηλαδή που έχει μεγάλο battle rating, έχει περισσότερες πιθανότητες να επιλέξει ο ίδιος το που θα γίνει η μάχη. Είτε αποφεύγοντας τις μάχες, είτε αναχαιτίζοντας αυτόν που έρχεται επάνω του. Ο Σκυπίωνας εδώ με αυτό το διάρρη δεν είναι και τόσο ικανός σε αυτά. Λοιπόν, σε περίπτωση που υπάρχουν πόλεις, αυτά τα τετράγωνα είναι οι πόλεις. Οι πόλεις, βλέπουμε εδώ πέρα, έχει ένα νουμεράκι. Αυτό το 2 είναι το πόσοι νοματέοι, πόσο στρατός χωράει μέσα. Σε πόλεις, όταν κάποιος κάνει avoid battle, μπορεί να αφήσει δύο νοματέους μέσα στην πόλη. Έτσι απλά να κάθονται εκεί. Τώρα θα μου πείτε τι σκοπιμότητα έχει αυτό. Καμία. Σε περίπτωση που αφήσει δύο νοματέους μέσα, κάνουμε αυτό. Δεν μπορεί να κάνει καταδίωξη ο άλλος. Μπορεί να κάνει ό,τι θες ο άλλος. Μέχρι και να έρθει ναυτικά εκεί πέρα μπορεί. Okay. Έξω από την πόλη αράζουν οι τριήρης, κατεβαίνει ο στρατός και κάνει ό,τι θες. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι μένουν δύο νοματέοι εδώ. Σε περίπτωση που ξεκινήσει πολιορκία εκεί ο Σκυπίωνας και έρθω εγώ, έχω άλλους δύο να με βοηθήσουν στο να διώξουμε το Σκυπίωνα από εκεί. Εντάξει. Λογικό, προστίθονται οι αφαιρούνται ανάλογα. Ναι. Λοιπόν,
Τώρα, πώς γίνονται οι πολιορκίες? Οι πολιορκίες γίνονται όταν ένας στρατηγός τελειώσει την κίνησή του επάνω σε μια εχθρική πόλη ή επάνω σε μια εχθρική φυλή, τότε ρίχνει το ζάρι της πολιορκίας ή της υπόταξης της φυλής. Τα ζάρια είναι τα εξής δύο. Οι Ρωμαίοι ρίχνουν το κόκκινο, οι Καρχιδόνοι ρίχνουν το άσπρο. Εκτός από τις φυλές, οι οποίες έχουν πάνω το κόκκινο κυβάκι, οπότε και οι δύο ρίχνουν κόκκινο ζάρι. Τι γίνεται τώρα? Αυτό το ζάρι ή θα έχει ένα τριγωνάκι, οπότε άμα φέρεις τριγωνάκι στο ζάρι, έστω ότι ήταν εδώ Ανίβας και πολιορκούσε τη Μασσαλία, άμα φέρει τριγωνάκι μπαίνει το ένα, άμα φέρει κυκλάκι και τριγωνάκι μπαίνει το ένα και χάνει ένα στρατό, τα κυκλάκια είναι απόλυα. Μια απώλεια. Δεν γίνεται τίποτα, δύο και κάποια special, τα οποία είναι ένας Ρωμαίος στρατηγός, ο Μάρκελος, ο οποίος είναι ειδικός στις πολιορκίες και άμα κάνει ένα πολιορκή αυτός και έρθει αυτό, τότε βάζει δύο. Όλα αυτά φαίνονται σε αυτό το... Ενώ για οποιοδήποτε άλλο είναι μία απώλεια. Ενώ για οποιονδήποτε άλλο είναι μία απώλεια. Αυτή η πλευρά του ζαριού. Είναι μέσα εκεί τα αποτελέσματα όλα. Τα αποτελέσματα όλα είναι εδώ. Okay, οπότε δεν χρειάζεται να θυμάσαι. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι όταν μαζευτούν τρεις siege points, πέφτει η πόλη. Όλες οι πόλεις πέφτουν έτσι. Όλες οι πόλεις. Ή υποτάσσεται η φυλή. Ακόμα και η Ρώμη και η Καρχιδόνα με τρία. Ναι. Και χρειάζονται minimum τρεις νοματέοι για να κάνουν πολιορκία. Άμα πας με δύο, δεν μπορείς να ρίξεις siege die. Mm-hmm. Μπορείς να πας με 5 και να ρίξεις siege die και να μπει το ένα. Mm-hmm. Μπορούν να έρθουν οι αντίπαλοι να παίξετε ξύλο και από τους 5 να πέσεις στους 2. Mm-hmm. Θα μείνει ο siege point, δεν θα φύγει, απλά δεν θα μπορείς να ξαναρίχνεις siege die. Ναι. Άμα πας με 5, ναι, και με τις απώλειες σου φτάσεις στο 2, τι σταματάς με την πολιορκία υποθετικά? Αν παραμείνουν εκεί πάνω οι 2, ναι, κρατάνε τους siege points που είχαν μαζέψει μέχρι τότε. Αλλά δεν μπορούν να κάνουν ξανά. Δεν μπορούν να ξαναρίξουν ζάρι. Αν ο Ανίβας είχε ενεργοποιηθεί, έφτασε στη Μασσαλία και φτάσει στη Μασσαλία και σταματήσει εδώ, ρίχνει ένα siege die. Κάθε φορά που τον ξαναενεργοποιείς, μπορείς να ξαναρίξεις το ζάρι. Ναι. Εντάξει. Για κάθε πόλη όμως, μία φορά σε κάθε γύρο. Γιατί υπάρχουν κάρτες όπως το Minor Campaign που λέει move up to two generals. Σε ένα γύρο απαγορεύεται δύο στρατηγοί να πάνε στην ίδια πόλη και να ρίξεις δύο φορές siege die για την ίδια πόλη. Εντάξει. Τα siege points φεύγουν ή όταν πέσει η πόλη, οπότε συμβαίνει αυτό, Βαγγέλη. Flip. Ή φεύγουν άμα σηκωθεί και φύγει ο στρατός. Και η ερώτησή μου, η εύλογη είναι τι καλό προσφέρει η πόλη. Γιατί θες να έχεις σε μια πόλη δικιά σου, κάτι δίνει. Γιατί? Όπως βλέπουμε εδώ στη Σικελία, ναι, οι Σιρακούσες είναι μία πόλη η οποία είναι από μόνη της politically significant territory. Okay. Εδώ πέρα, πως πού αλλού συμβαίνει αυτό, δεν νομίζω να συμβαίνει πουθενά άλλο αυτό. Το θέμα είναι ότι οι πόλεις είναι δύσκολο να αλλάξουν πολιτική επιρροή. Εδώ για παράδειγμα στην Παέτικα, η Μπαέτικα έχει... Α, ναι, γιατί και να χάσουν connectivity είναι αυτόνομη. Είναι πόλεις. Είναι πόλεις, ναι. Οι περισσότερες πόλεις είναι και λιμάνια, εκτός από την Κάπουα. Οπότε θεωρητικά είναι και starting point για να συνεχίσεις να επεκτείνεσαι μετά. Άρα δεν το χάνεις και τη χάνεις... Χάνεις το starting point σου. Α, μπράβο. Λοιπόν, είπαμε το reaction phase. Σε πλησιάζω άμα θες κάνεις interception, άμα δεν θες δεν κάνεις. Μπαίνω μέσα, άμα θες κάνεις avoid battle, άμα δεν θες δεν κάνεις. Οπότε γίνεται μάχη. Είπαμε το siege, πριν πούμε τη μάχη, να πούμε και την naval movement. Με τριάρα κάρτα μπορούν να γίνουν ναυτικές κινήσεις. Και φαίνεται από το καραβάκι. Και φαίνεται από το καραβάκι. Οι τριάρες κάρτες είναι δύο ειδών που επιτρέπουν τις ναυτικές κινήσεις. Αυτές που έχουν ένα καραβάκι και αυτές που έχουν δύο καραβάκια. Ένα καραβάκι, δύο καραβάκια. Εδώ βλέπουμε ότι η ναυτική κίνηση κοστίζει 3 πόντους κίνησης και αν υπεχθεί κάρτα με ένα καραβάκι, κουνάς στο στρατηγό και μέχρι 5 σίγιους. Αν υπεχθεί κάρτα με 2 καραβάκια, το στρατηγό και μέχρι 10 σίγιους. Τι γίνεται τώρα?
Η ναυτική κίνηση είναι μια κανονική κίνηση. Απλά τον Ανίβα, ο οποίος είναι άσος και μπορείς να τον ενεργοποιήσεις και με άσο κάρτα, αν τον ενεργοποιήσεις με άσο κάρτα ή με δύο κάρτα, δεν θα κάνει ναυτική κίνηση. Αν τον ενεργοποιήσεις με τριάρα κάρτα, αν έχει καραβάκι, μπορεί να κάνει και ναυτική κίνηση. Και σημαίνει ναυτική κίνηση, βλέπω, όπου θες από λιμάνι σε λιμάνι. Όπου θες από λιμάνι σε λιμάνι. Εντάξει. Κάνεις όλο το χάρτη κατευθείαν. Ναι. Τέλειο. Το θέμα ποιο είναι. Το πρώτο θέμα είναι ένα καραβάκι ή δύο καραβάκια. Για παράδειγμα, αυτή η κάρτα που είναι μια απλή τριάρα κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνει naval movement ένα στρατηγός με πέντε νοματέως. Αυτή η κάρτα είναι μια minor campaign που λέει move up to two generals. Από αυτούς τους δύο στρατηγούς, ο ένας μπορεί να κάνει κανονική κίνηση. Ο άλλος μπορεί να κάνει ναυτική κίνηση με up to 10 CUs. Είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό. Εντάξει. Πάμε τώρα στις επιπλοκές. Αυτή την περίοδο του Δευτέρου Καρχιδονιακού Πολέμου, τον ναυτικό έλεγχο της Δυτικής Μεσογείου τον έχουν οι Ρωμαίοι. Οπότε οι Ρωμαίοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν από πλευράς naval movement. Οι Καρχιδόνιοι έχουν τις επιλογές που βλέπουμε σε αυτό το κομμάτι του ταμπλό εδώ. Το ότι θέλουν εννοείς να πάνε όπου θέλουν. Να ξεκινήσουν από όπου θέλουν και να πάνε όπου θέλουν. Okay. Από λιμάνια. Ναι. Τι μας λέει αυτό το ταμπλό εδώ. Όταν ένας στρατηγός Καρχιδόνιος θέλει να κάνει μια ναυτική κίνηση, το πρώτο που κοιτάει είναι το port value στην αρχή της κίνησης. Το port value είναι μπλε κυκλάκια κάτω από τα λιμάνια. Ή καθόλου κυκλάκια όπως εδώ, ή κόκκινη ρόμβη, όπως εδώ. Προσθέτει λοιπόν στο λιμάνι της αρχής της κίνησης τι βρίσκει. Μπλε κυκλάκια ή κόκκινους ρόμβους. Ας κάνουμε μια υποτυπώδη ναυτική κίνηση για να δούμε. Έστω λοιπόν ότι θέλει ο Χάσντρουμπαλ, το οποίο απαγορεύεται, να φύγει από την Αφρική. Και θέλει να ξεκινήσει από το Χαντρουμέντουμ, Χαντρουμέτουμ. Και θέλει να πάει στη Ρώμη. Ναι. Πρώτη γραμμή. Port value at start of naval move. Ένα μπλε. Ξεκινάει με ένα μπλε. Άρα έχουμε και λέμε ένα μπλε. Port value at end of naval move. Θέλει να πάει στη Ρώμη. Πού φτάνει. Στη Ρώμη έχει δύο κόκκινους ρόμβους. Άρα έχουμε ένα μπλε, δύο κόκκινα. If general is moving με 0 έως ένα στρατό. Αν κουνιέται με λίγο στρατό δηλαδή ή μόνο στη με ένα, παίρνει ένα μπλε. Πλεονέκτημα. Έστω ότι ο Χάσντρουμπαλ κουνιέται με 10, άρα δεν παίρνει τίποτα. If Mango is deactivated moving general. Ο Mango, αυτός εδώ ο στρατηγός, ο... έχει πλεονέκτημα στην ναυτική κίνηση. Παίρνει ένα μπλε κυκλάκι. Mm-hmm. Εντάξει. Και αν στην αρχή ή στο τέλος της κίνησης υπάρχει ρωμαϊκό political control marker, ρόμβος. Η Ρώμη για παράδειγμα είναι ρωμαϊκό political control marker. Αυτό είναι political control marker. Ναι. Σαν και αυτό. Απλά φεύγει πιο δύσκολα. Είναι siege. Τι έχουμε συνολικά. Έχουμε ένα μπλε και τρία κόκκινα. Μείον δύο. Όχι. Το ζάρι είναι αυτό. Α. Έχει μόνο ένα μπλε και έχει ένα κόκκινο, δύο κόκκινα, τρία κόκκινα, τέσσερα κόκκινα και τίποτα. Αν η ρόμβη βρήκαμε εδώ πέρα το άθροισμα, προσθέτουμε και ό,τι φέρνουμε στο ζάρι και αν η ρόμβη είναι περισσότερη, βυθίζεται, σκοτώνεται όλος ο στρατός και ο στρατηγός στον άλλο γύρο ξαναγίνει. Ένα παραμένει τώρα δηλαδή. Τώρα είμαστε τρία με ένα. Ναι. Με αυτό το 0 παραμένει. Και ένα φέρεις μπλε θα... Με αυτό βυθίζεται. Με αυτό βυθίζεται. Και με όλα τα άλλα βυθίζεται. Δεν έπρεπε να ξεκινήσει. Δεν έπρεπε να ξεκινήσει καν. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, δείχνει θεματικά τη δυσκολία του ναυτικού της Καρχιδόνας. Ακριβώς. Είναι υποδιέστητο. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάρτες οι οποίες δίνουν στάνταρ bonus. Κυκλάκι. Okay. Όπως ας πούμε η κάρτα
συμμαχία με τους Μακεδόνες, με τη Μακεδονία. Mm-hmm. Μπαίνει αυτό εδώ και όλες οι κινήσεις του ναυτικού των Καρχιδόνιων έχουν συνένα. Ή οι Σιρακούσες είναι σύμμαχος με την Καρχιδόνα. Για να φανταστώ το δίλημά σου είναι την κάρτα, την παίζω για αυτό, την παίζω για δύναμη, την παίζω για στρατηγό. Ακριβώς. Και ούτω καθεξής. Και υπάρχει μια κάρτα ακόμα που λέει είναι η χρονιά της Καρχιδονιακής ναυτικής νίκης. Okay. Λοιπόν, τα είπαμε όλα εκτός από τη μάχη. Μέχρι ποιο χείρο διαρκεί αυτό το tape, αυτό σου πίνακας. Όλο το παιχνίδι. Όλο το παιχνίδι. Στο άλλο παιχνίδι που έρχεται μαζί στο ίδιο κουτί, στο Χάμιλκαρ, ο τίτλος του παιχνιδιού είναι Χάνιμπαλ και Χάμιλκαρ. Ο Χάμιλκαρ είναι ο πατέρας του Χάνιμπαλ. Στο Χάμιλκαρ, τον έλεγχο της Δυτικής Μεσογείου τον έχουν οι Καρχιδόνοι. Και παίζουν τον πρώτο Καρχιδονιακό πόλεμο. Λοιπόν, τώρα, πάμε να δούμε τη μάχη. Η μάχη λοιπόν ξεκινάει παίρνοντας battle cards. Μην κοιτάς το κινητό σου εσύ. Οι battle cards είναι αυτές εδώ με τα μαχαίρια από πίσω. Πόσες battle cards παίρνει ο καθένας? Έστω ότι έχουμε αυτή τη μάχη εδώ. Καταρχήν μάχη έχουμε οποτεδήποτε έχουμε συναντιούνται αντίπαλες μονάδες, έτσι. Ακριβώς. Είτε είναι στρατηγοί, είτε είναι CEOs, είτε οτιδήποτε. CEOs δεν κουνιούνται μόνα τους. Ναι, ενώ στρατηγός με αντίπαλα CEO. Ναι, ναι. Τα CEOs κουνιούνται μόνο με στρατηγούς. Ναι. Ενδέχεται όμως να συναντήσουν μόνα τους CEOs, οπότε πέφτει ξύλο. Ναι. Εδώ έχουμε το Σκηπίο με 10 ονοματέως και τον Ανίκη. Ενώντας από μια περιοχή αφήσει πίσω CEOs αυτά, ναι. Λες, δεν θα γίνει μάχη χωρίς όχι. Στρατηγό. Όχι. Τι μάχη να γίνει? Αν μπεις κινούμενος μπεις σε περιοχή με εχθρικό στρατό, θα γίνει μάχη. Okay. Οπότε δεν είναι ότι προχωράω, αφήνω πίσω και οπότε... Και οπότε γίνει η μάχη. Όχι. Λοιπόν, έχουμε το Σκηπίο με 10 Ρωμαίους και τον Ανίβα με 5 Καρχιδόνιους. Καταρχάς παίρνει ο κάθε ένας τόσες κάρτες όσο στρατό έχουμε εκεί. Άρα ο Ρωμαίος θα πάρει 10 και ο Ανίβας 5. Μετά, ο κάθε ένας θα πάρει τόσες battle cards όσες το battle rating του κάθε στρατηγού. Ο Ρωμαίος θα πάρει 2, ο Καρχιδόνιος θα πάρει 4. Μετά, αν ο Ανίβας εκεί έκανε αναχέτηση επιτυχημένη, θα πάρει ακόμα μια κάρτα. Αν ο Ανίβας εκεί προσπάθησε να κάνει avoid battle, αλλά απέτυχε, θα χάσει μια κάρτα. Λοιπόν, τώρα, τι σημασία έχουν οι περιοχές? Στη συγκεκριμένη τοποθεσία ελέγχουμε την επαρχία της Σισίλια, ποιος την ελέγχει. Αυτή τη στιγμή κανένας. Όποιος την έλεγχε, έπαιρνε μία battle card ακόμα, λόγω του ελέγχου της περιοχής. Αν η μάχη γινόταν εδώ, η οποία επαρχία Ντουμπέντα ανήκει στην Ιβηρία όλη, όποιος ελέγχει οποιαδήποτε επαρχία της Ιβηρίας παίρνει μία κάρτα για κάθε έλεγχο. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή στην Ιβηρία οι Καρχιδόνοι ελέγχουν 1, 2, 3 επαρχίες. Οι Καρχιδόνοι θα πάρουν 3 battle cards. Αν την Ντουμπέντα την έλεγχαν οι Ρωμαίοι, θα παίρνουν οι Ρωμαίοι 1 battle card. Δηλαδή, στις politically significant regions, μετράει όλη η Ρίτζιον. Μετράει όλη η Ρίτζιον. Α, μπράβο. Όλη η επαρχία. Σε αυτές που δεν είναι σημαντικές, μόνο η επαρχία μεμονωμένα. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που τις δείχνει εδώ. Για όλη την Ιταλία, maximum 2 battle cards θα πάρουν οι Ρωμαίοι σε μια μάχη. Δεν μπορεί να έχουν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 επαρχίες μέσα στην Ιταλία. Είναι δίκαιο, εντάξει. Το θέμα είναι ότι στο Λάτιο, δηλαδή στη Ρώμη, άμα γίνει μάχη, παίρνουν 2 εξτρά. Επίσης, εδώ κάτω φαίνεται ότι για την Νουμίδια Minor και για την Νουμίδια Major, όποιος την ελέγχει παίρνει 2 κάρτες, 2 battle cards, όχι 1. Mm-hmm. Εντάξει. Mm. Όποιος την ελέγχει, Καρχιδόνη. Όποιος την ελέγχει. Αν την ελέγχουν οι Καρχιδόνοι,
Αν αυτή η μάχη, για παράδειγμα, ήταν εδώ. Ουσιαστικά το πόνο ισχύει για όποια μεριά δείχνει ο δείκτης. Ακριβώς, ακριβώς. Το ίδιο για τους Ιταλούς. Όχι. Αυτό ισχύει μόνο για τους Ρωμαίους. Αν οι Ρωμαίοι ελέγχουν παραπάνω από δύο περιοχές στην Ιταλία, θα πάρουν δύο κάρτες, δύο battle cards. Ναι. Αν όλες τις περιοχές τις ελέγχουν οι Καρκιδόνοι, θα πάρουν μία για κάθε μία. Ναι, Βαγγέλη, τι κοιτάς. Άσχετο, πλέκεται τα ζάρια, τα άραβη, δεν ξέρουμε τι είναι. Θα φτάσουμε και εκεί. Λοιπόν, τώρα, μοιράζουμε battle cards. Και τι κάνουμε, λοιπόν. Αυτός που έκανε την επίθεση, παίζει πρώτος κάρτα. Έχει το initiative, την πρωτοβουλία, και παίζει πρώτος κάρτα. Ας δούμε λίγο. Λοιπόν, οι battle cards. Είμαστε εδώ, εξωτήστε. Όπου θέλουμε, είμαστε, εντάξει, δεν έχει σημασία. Όχι, έχουμε και στρατός γι' αυτό. Οι battle cards είναι πολλών ειδών. Ξεκινάμε με flank left. Frontal assault. Double Envelopment, κάθε είδος κάρτας είναι μια τακτική που χρησιμοποιούσανε τότε. Probe, Flank Right. Θυμίζει το Command & Colors. Ναι, ναι. Λοιπόν, είπαμε Frontal Assault, Flank Left, Flank Right, Probe, Double Envelopment και Reserve. Τι γίνεται τώρα. Αυτός που έχει το Initiative, παίζει μία κάρτα. Ο αμυνόμενος ή θα τη βρει, αν την έχει στο χέρι του και θα την παίξει, ή δεν θα τη βρει, οπότε έχασε. Α, πρέπει να απαντήσει με την ίδια κάρτα. Πρέπει να απαντήσει με την ίδια κάρτα ή με reserve. Ναι. Το οποίο είναι το μπαλαντέρ. Σε όλο το deck καρτών υπάρχουν 12 frontal assault, 9 flank left, 9 flank right, 8 probe, 6 double envelopment και 4 reserve. Mm-hmm. Έτσι. Ή θα τη βρει ο αμυνόμενος και θα συνεχίσει η μάχη, ή δεν θα τη βρει και θα χάσει. Άρα ο αμυνόμενος συνέχεια θα απαντάει. Ναι. Πρόσεξε τώρα. Αν είναι η σειρά του επιτιθέμενου αυτού που έχει την πρωτοβουλία να παίξει κάρτα και δεν έχει κάρτα να παίξει, έχασε. Αν παίξει, έχει κάρτα να παίξει και την παίξει και δεν έχει ο αμυνόμενος να παίξει, δεν έχει κάρτα. Πάλι έχασε. Άμα δεν έχει την ίδια κάρτα, η reserve, πάλι έχασα. Σε περίπτωση που τη βρει, που την έχει και την παίξει, τότε μπορεί ο αμυνόμενος να προσπαθήσει να πάρει αυτό την πρωτοβουλία. Πώς την παίρνει, ρίχνει ένα ζάρι και πρέπει να φέρει μικρότερο από τον battle rating στο στρατηγό. Οκ, οπότε μπορεί να πάρει το legging αυτός. Ναι, μπορεί να πάρει αυτό την πρωτοβουλία. Αν την πάρει αυτό την πρωτοβουλία, τότε παίζει αυτό κάρτα. Αλλάζει ο ρόλος του επιτιθέμενου, έτσι. Ακριβώς. Αν θέλει το κάνει, κάθε φορά θα το κάνει. Αν θέλει το κάνει. Γιατί υπάρχει η σκοπιμότητα του πόσες battle cards έχει ο καθένας. Σε μία μάχη δηλαδή που ο επιτιθόμενος ξεκινάει με 6 κάρτες και ο αμυνόμενος έχει 10, ο αμυνόμενος δεν θέλει να πάρει ποτέ την πρωτοβουλία, γιατί θα παίζει συνέχεια πρώτος ο επιτιθέμενος και θα του τελειώσουν οι κάρτες, οπότε θα χάσει τη μάχη. Αν ο αμυνόμενος έχει τις κάρτες και απαντάει κάθε φορά. Ναι, αλλά έχει και τον κίνδυνο να μην την έχει αυτή την κάρτα. Ναι. Γιατί δεν πάρει την πρωτοβουλία και να αρχίσει να παίζει αυτός παιχνίδι. Μπορεί να έχει περισσότερες κάρτες, απλά η σειρά με τις οποίες τις παίζεις. Έχει σημασία. Να μην σου δώσει το πλεονέκτημα του περισσότερες κάρτες, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Μπορεί, ας πούμε, από τις 10 κάρτες που έχω εγώ στο χέρι μου, οι 6 να είναι flank left. Που flank left υπάρχουν 9 σε όλο το deck. Τότε θέλω να πάρω την πρωτοβουλία για να τις παίξω, γιατί δεν παίζει να μου απαντήσει, οπότε θα κερδίσω εγώ παίζοντας κάρτες. Και δεν θέλω να έχεις εσύ την πρωτοβουλία, γιατί εσύ θα έχεις κάτι άλλο που εγώ δεν το έχω. Σωστό. Έτσι. Παίζουν πολλές σκοπιμότητες στη μάχη. Σε περίπτωση που αυτός που έχει την πρωτοβουλία δεν θέλει να παίξει κάρτα, ρε παιδάκι μου, έχει και δεν θέλει, μπορεί να επιλέξει να οπισθοχωρήσει. Τότε πρέπει να ρίξει ζάρι και να φέρει μικρότερο από τον battle rating του στρατηγού του, και αν φέρει μικρότερο, τότε μπορεί να οπισθοχωρήσει. Ενδέχεται όμως ο αντίπαλος να μην θέλει να τον αφήσει. Μπορεί να ρίξει και ο αντίπαλος ένα ζάρι μικρότερο ίσο με τον battle rating, οπότε αν το φέρει δεν τον αφήνει να οπισθοχωρήσει. Και αποφασίζει ο δεύτερος
ποιος θα έχει την πρωτοβουλία για την επόμενη φάση της μάχης. Σε περίπτωση που τα καταφέρει αυτός που έχει την πρωτοβουλία στην οπισθοχώρηση και ο δεύτερος δεν τα καταφέρει να τον κρατήσει εκεί πέρα, τότε αυτός μπορεί να πάει ένα πίσω. Αρκεί να μην περάσει πέρασμα, να μην περάσει στενό, να μην πάει σε εχθρική φυλή, τα γνωστά. Mm-hmm. Λοιπόν, σε περίπτωση που κάποιος οπισθοχωρήσει, οι απώλειες στη μάχη είναι το πόσες κάρτες παίχτηκαν. Αναπαίχτη, όχι όλες μαζί. Δηλαδή, άμα παίχτηκαν 5 φάσεις, έπαιξε 5 κάρτες ο ένας, 5 κάρτες ο άλλος, τότε πάμε στο attrition table, στη στήλη με το πόσες κάρτες παίχτηκαν και ρίχνει αυτός που έμεινε το ζάρι για να δούμε τι απώλειες θα έχει ο καθένας. Και τέλος. Αυτό ήταν η μάχη. Ο ελέφαντας. Αν φέρεις στο ζάρι νουμεράκι που έχει ελέφαντα, τότε πρέπει να χάσεις και ένα ελέφαντα. Okay. Μόνο οι καρχιδόνοι έχουν ελέφαντες. Λοιπόν, σε περίπτωση όμως που κάποιος δεν οπισθοχωρήσει σε μία μάχη και τελειώσει η μάχη με έναν χαμένο, είτε αυτός που έχει την πρωτοβουλία δεν έχει κάρτα να παίξει, είτε αυτός που δεν έχει την πρωτοβουλία δεν έχει κάρτα να βρει αυτή που έπαιξε ο άλλος, τότε υπάρχουν δύο είδη απώλειας. Τρία είδη απώλειας. Το πρώτο είδος είναι το όπως αυτό το προηγούμενο. Πόσες κάρτες παίξαμε? 5. Πάμε στο attrition table και ρίχνουμε το ζάρι. Και τόσο χάνουμε και οι δύο. Μετά, η τελευταία κάρτα που παίχτηκε, έστω ότι ήταν το flank left, γράφει κάτω roll, retreat, die. Αυτά λοιπόν είναι τα ζάρια οπισθοχώρησης. Mm-hmm. Η τελευταία κάρτα που παίχτηκε μας λέει τι να μετρήσουμε στο ζάρι οπισθοχώρησης για να χάσει αυτός που έχασε τη μάχη. Αν ο χαμένος ξεκίνησε με λιγότερους από 5, ρίχνει το μικρό ζάρι. Άμα ξεκίνησε με περισσότερους από 5, ρίχνει το μεγάλο ζάρι. Στην προκειμένη περίπτωση, αν η τελευταία κάρτα που παίχτηκε ήταν το flank left, λέει μέτρα τα όλα. Σπαθιά, αλογάκια και τελείες. Σπαθιά, τελείες και σπαθιά, αλογάκια. Εντάξει. Βλέπουμε ότι το πιθανό αποτέλεσμα εδώ είναι από 2 έως 5. Και τώρα θα μου πεις γιατί δεν ήταν ένα σύμβολο. Γιατί οι άλλες κάρτες δεν γράφουν άλλα. Εδώ σου λέει μέτρα σπαθιά και τελείες και σκότωσε τους όλους άμα έρθει η αλογάκι. Εντάξει. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό ήταν το δεύτερο είδος απολειών. Το τρίτο είδος απολειών είναι το κατά την οπισθοχώρηση. Τι γίνεται τώρα? Έστω ότι έχασε ο Ρωμαίος εδώ τη μάχη. Πρώτη απώλεια, πόσες κάρτες παίχτηκαν, πάμε στο attrition table, ρίχνουμε το ζάρι και τόσος νοματέως χάνουν και οι δύο. Δεύτερο είδος απώλειας, ποια κάρτα παίχτηκε τελευταία, ρίχνουμε το αντίστοιχο ζάρι, ό,τι φέρει επάνω, τόσος χάνει ο ιτημένος. Τέλος, πρέπει να οπισθοχωρήσει ο ιτημένος. Μπορεί να οπισθοχωρήσει μέχρι 4 περιοχές, χωρίς να περνάει από πέρασμα κτλ. Μπορεί να οπισθοχωρήσει μέχρι 4 περιοχές, μέχρι να φτάσει σε μια περιοχή που έχει περισσότερο στρατό από αυτόν που κουβαλάει ή είναι δικιά του. Mm-hmm. Εδώ για παράδειγμα ο Σκυπίωνας θα έπρεπε να πάει εδώ. Αν δεν υπήρχε αυτό, θα έπρεπε να πάει εκεί. Αν δεν υπήρχε ούτε αυτό. Αν δεν υπήρχε ούτε αυτό, καταστρέφονται τα πάντα. Πεθαίνει και ο στρατηγός. Όχι, οι στρατηγοί δεν πεθαίνουν ποτέ. Okay. Τι γίνεται τώρα? Για κάθε περιοχή που έχει ο άλλος έλεγχο σε αυτή τη διαδρομή, χάνει ένα από το στρατό του αυτός. Απόλυτος. Ναι. Για κάθε εχθρό που βρίσκει στη διαδρομή, χάνει τον ανάλογο στρατό αυτός. Αν καταφέρει και κάπου σταματήσει την οπισθοχώρησή του, όλες οι απώλειές του δια δύο χάνονται σε political markers. Κάθε απώλεια σε μάχη λοιπόν έχει αντίκτυπο στα political markers. Mm-hmm. Αν ξεκίνησε με 10 λοιπόν εδώ, έχασε 2 από το attrition και άλλον έναν από το casualty. Από το casualty. 3.
και άλλα δύο γιατί στο δρόμο είχε στρατό. Mm-hmm. Πέντε. Και φτάσει εδώ με πέντε. Πέντε δια δύο, δυόμιση, δύο. Mm-hmm. Πρέπει ο Ρωμαίος να χάσει δύο political markers. Τακ, από όπου θέλει πάει. Πόνος. Το παιχνίδι είναι πολιτικο-στρατιωτικό. Σημασία έχει που έχει τον πολιτικό έλεγχο. Έχει και μάχες. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, δεν πεθαίνουν τα πάντα σε μία μάχη. Mm-hmm. Κάθε μάχη όμως έχει για τον χαμένο επιπτώσεις. Κοινώς δηλαδή, Δημήτρη, τις μάχες τις κάνεις με απότερη σκοπιμότητα. Δεν είναι πάω και... Ναι, δεν κάνω ντου. Και πάντα να έχω μέρος να επιστοχωρήσω. Ναι, ναι. Άμα δεν έχω, θα καταστραφούν τα πάντα. Από όλους τους στρατηγούς που παίζουν σε αυτό το παιχνίδι, οι κανονικοί κανόνες λένε ότι μόνο ο Ανίβας και ο Σκυπίωνας Αφρικανός πεθαίνουνε αν χαθεί και ο τελευταίος στρατός που κουβαλάνε. Όλοι οι άλλοι επιζούνε για να ξαναπολεμήσουν στον επόμενο γύρο. Λοιπόν, τι δεν είπαμε. Νομίζω ότι είπαμε όλα, δεν μου έχει μείνει κάτι για απορία μου. Εντάξει, δεν είπαμε ότι αν μια μάχη γίνει σε φύλλα προσκύμενη φυλή, mm-hmm. παίρνει ένα battle card ο Καρχιδόνιος. Μπόνους, έτσι είναι. Ναι, μπόνους. Δεν είπαμε ότι η Καρχιδόνα, οι Σιρακούσες και οι Ρώμοι mm-hmm. ρίχνουμε μόνο το άσπρο ζαράκι. Το δείχνει στο πλακίδιο. Το δείχνει στο πλακίδιο. Επίσης, Σιρακούσες και Ρώμοι έχουν το καστράκι, οπότε αν έρθει καστράκι εδώ είναι μια απώλεια. Δεν είναι siege point, είναι απώλεια. Είναι πολύ επίπεδο πάντως το παιχνίδι. Αυτά, ναι. Τις περισσότερες φορές που το έχω παίξει, δεν το έχω παίξει και τόσες πολλές φορές, αλλά είναι πολύ δύσκολο κάποιος να αποκτήσει μεγάλο προβάδισμα έτσι ώστε να κερδίσει, ναι, να κερδίσει πριν τελειώσουν οι 9 γύροι. Okay. Είναι αρκετά δύσκολο. Πρέπει δηλαδή να αρθούν τα πάνω κάτω. Και είπες ότι το παιχνίδι έχει σενάρια, έτσι, διαφορετικά ναι. σενάρια. Αυτό είναι το πρώτο σενάριο του παιχνιδιού που ξεκινάμε από τον πρώτο γύρο, όπως βλέπουμε εδώ πέρα με το ελεφαντάκι, και θα παίξουμε μέχρι τον ένατο. Κάθε επόμενο σενάριο ξεκινάει σε επόμενο γύρο, το δεύτερο στο δεύτερο γύρο, το τρίτο στον τρίτο, το τέταρτο στον τέταρτο και πάει λέγοντας. Ένα σενάριο είναι και το άλλο παιχνίδι, το Χάμιλκαρ, που έχει και άλλους κανόνες γιατί συνέβαιναν διαφορετικά πράγματα. Ίσως στο μέλλον να το πούμε και το Χάμιλκαρ. Θεματικά με την ιστορία και την ναι, εκείνη. Ναι, το ταμπλό του άλλου παιχνιδιού είναι όπως πίσω, που είπε, για όπως το ναυτικό. Το ταμπλό του άλλου παιχνιδιού είναι πίσω από αυτό το χάρτη. Mm-hmm. Άρα είναι πολύ καλή αυτή η έκδοση, έτσι. Είναι... Ναι, τα άξιζε τα λεφτά του. Πέρα από το οπτικό κομμάτι που είναι αναβαθμισμένο, είναι και συμπυκνωμένο το παιχνίδι. Ναι, είναι... ναι. Πολύ περισσότερα πράγματα. Οι κανόνες είναι πιο... πρέπει να πούμε ότι υπήρχε το Hannibal Rome vs. Carthage mm-hmm. πριν από αυτό. Mm-hmm. Που το Hannibal το κάνει re-implementation, το κάνει λίγο καλύτερο. Mm-hmm. Το προηγούμενο παιχνίδι είχε κάποια κενά στους κανόνες. Εδώ τους σημάζεψε όλους και τους έκανε λίγο πιο βατούς. Okay. Επίσης έβγαλε έξτρα κάρτες. Οι κάρτες, αν δείτε εδώ πέρα, mm-hmm. έχουν νομεράκια κάτω δεξιά. Mm-hmm. Το βανίλα παιχνίδι είχε από το 1 στο 64. Σε αυτό το παιχνίδι βγάλανε και έξτρα κάρτες, από το 65 mm-hmm. στο 95. Οι οποίες, σύμφωνα με αυτό το ταμπλό, μπαίνουν και στον ανάλογο γύρο. Ναι. Τα F1, τα F2, τα F6, όπως βλέπουμε εδώ, και στο ανάλογο σενάριο μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ναι. Πολύ ωραίο. Όλες εξ αρχής. Όχι. Αν θες, τις χρησιμοποιείς όλες εξ αρχής στο πρώτο σενάριο που παίζουμε εμείς. Όπως το αίσθησα τώρα, κάθε γύρο θα βάζουμε 2-3 κάρτες μέσα. Έχει player aid ένα για τον Ανίβα, ένα για τον Χάμιλκαρ. Μόνο. Ναι, ένα έχει. Ας είναι δύο οι παίχτες, ένα έχει. Λοιπόν... Τι κανόνες. Ωραία. Πάμε να παίξουμε. Πάμε.